κοιμηθώ μέσα σε μια αποθήκη. Μακάρι να έπαιρνα τη θέση σου. Έστω και για μια φορά. Τουλάχιστον να μην με έδερνουν. Σε ξαναδέρνουν μετά. Όχι πάντα. Μόνο σε σπάνιες περιστάσεις. Με τι σε δέρνουν? Με ό,τι βρουν πρόχειρο. Η παράστασή μας είναι βασισμένη στο κλασικό έργο Το Ξύπνημα της Άνοιξης και είναι μια διασκευή που προέκυψε μέσα από τις πρόβες σε συνεργασία με τον Βασίλη Τζιόκα και όλους τους τοπιούς. Για ένα διάστημα 6 με 7 εβδομάδων βρισκόμαστε, συζητούσαμε το κλασικό κείμενο και μέσα από αυτό το έργο και αυτή τη συζήτηση προκύψανε 6 νέοι χαρακτήρες, κρατώντας πάντα το φιλοσοφικό κάτω κείμενο του έργου. Η παράστασή μας χωρίζεται σε κινηματογραφημένο μέρος και σε δράσεις στη σκηνή, οι οποίες συνδυάζονται και εναλλάσσονται. Ουσιαστικά, οι 4 πια χαρακτήρες της σκηνής παρακολουθούν όλη τους τη ζωή, σαν να είναι μία ταινία μέσα από το μικρό κόσμο του σχολείου και μέσα από την ασφάλεια που τους παρέχει το σχολείο, μένουν θεατές σε μία ζωή την οποία δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Θέτουν ερωτήματα για τη ζωή, για τους κανόνες, για τα όρια των κανόνων και για τα όρια της ηθικής και προσπαθούν να καταλάβουν ποια ουσιαστικά είναι η θέση τους σε αυτόν τον κόσμο ή ποια θα είναι η θέση τους όταν τολμήσουν να βγουν σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί με κοιτάς έτσι? Όταν σου έρχεται, τι κάνεις? Ποιο? Όταν μου σηκώνεται. Πες το και έτσι. Αναλόγως, φίλε μου. Συνήθως τη βολεύω μόνο μου. Κατά το γνωστό εργόχειρο, ξέρεις. Εμένα τον τελευταίο καιρό μου συμβαίνει μέχρι και στον ύπνο. Στην αρχή πίστευα ότι έχω αρρωστήσει. Μάλλον έχεις πολύ δραστηριά όνειρα τότε. Πρέπει να τακτοποιήσεις το ζήτημα πριν κοιμηθείς. Κάθε βράδυ. Ονειρεύομαι κορμιά. Μπούτια, πόδια, όλα πλεγμένα μεταξύ τους να χαϊδεύονται. Ακόμα και μέσα στην αίθουσα μπροστά στους καθηγητές. Βέβαια πάντα φευγαλέα χωρίς πρόσωπα. Στην αρχή πίστευα ότι πάσω από κάποια σοβαρή σεξουαλική διαταραχή ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Αλλά εντάξει. Το κούπλα, αλλά και από ό,τι φαίνεται θα ζήσω. Στο έργο είμαι ο Ανδρέας. Είμαι ένα παιδί 17 χρονών. Τελειόφυτο στη... Ελπίζω να τελειώσω βασικά στη τρίτη ηλικίου. Μια και το έργο που ανεβάζουμε πιθανό στη διευθυντική στο Ξύπνημα της Άνοιξης. Είναι το κλασικό το Ξύπνημα της Άνοιξης του Βέντεκιντ, αλλά το έχουμε μεταφέρει στο σήμερα, στην Ελλάδα του 16. Οπότε έχουμε κανονικά τα παιδιά 17 χρονών, στην τρίτη ηλικίου. Έτσι είμαι και εγώ. Γενικά είναι ένα παιδί που ζει με τη μοναξιά του, δεν πολύ χαίρεται τη ζωή του. Δεν είναι ο φυσιολογικός 17χρονος που έχουμε συνηθίσει όλοι σήμερα στο 16. Γενικά και έχει κάποιους φίλους, παρόλα αυτά δεν είναι ουσιαστικές οι φιλίες που έχει. Έχει έναν κολλητό φίλο, με τον οποίο όμως γενικά υπάρχει ένα μπέρδεμα, δεν είναι ακριβώς αμφίδρομη η σχέση, δεν έχουν ακριβώς τα ίδια συναισθήματα και οι δύο, ένας για τον άλλον. Ακόμα ο Ανδρέας έχει αρκετά θεματάκια με τις κοπέλες. Δεν έχει βρει ακόμα καθόλου το θάρρος, ακόμα και αν του αρέσει μια κοπέλα, να κάνει κάποια κίνηση. Και βέβαια δεν είναι και σίγουρος αν του αρέσει ή όχι. Είναι αρκετά μπερδεμένος. Όταν έρθει η στιγμή της ενηλικίωσης, για κάποιον από τους νέους της κοινότητας, ο μάχος της φυλής τον συνοδεύει βαθιά. Χιλιόμετρα μέσα στο δάσος. Εκεί τον εγκαταλείπει. Χωρίς ρούχα, τρόφιμα ή όπλα. Και ο νέος πρέπει να αποδείξει πως είναι όριμος και έτοιμος να ενταχθεί στην κοινωνία των ενηλίκων. Σκοτώνοντας με τα χέρια του ένα ζώο. Και θυσιάζοντας το στο πνεύμα του δάσους. Ύστερα πρέπει να βρει τον δρόμο της επιστροφής και να επιστρέψει μόνο στο χωριό. Αν τα καταφέρει, τότε έχουν σαν δοξασία πως το πνεύμα του δάσους σκότωσε την ηφηδική ψυχή μέσα στον νέο και τον άφησε να διάβασε. Και αν δεν τα καταφέρει? Αν δεν τα καταφέρει, σημαίνει πως δεν ήταν ικανός. Και δεν θα τα κατάφερνε ποτέ να τα ξέρει στη δύσκολη ζωή των ενήλικων πυγμένων ζούγκλας. Το πνεύμα του δάσους του κάνει τη χάρη να τον σκοτώσει μια ώρα αρχίτερα και του επιτρέπει να στοιχιώνει αιώνια τις φιλοσιές. Σαν παιδί. Ο Μιχάλης σου είπε την ιστορία. Η Λίζα είναι ένα κορίτσι 18 χρονών, το οποίο ζει με τους γονείς της, όπως και τα υπόλοιπα παιδιά του έργου. Ζουν μέσα σε ένα, συνυπάρχουν μέσα σε ένα θρησκευτικό σχολείο στο τελευταίο έτος. Η Λίζα ζει μια πολύ δύσκολη κατάσταση στο σπίτι της, την χτυπάνε οι γονείς της. Όλο αυτό υπάρχει σε ένα 50% μέσα στο έργο, αλλά έχουμε επιλέξει ως χαρακτήρας να μεγεθύνει την αλήθεια και να παρουσιάζει τα πράγματα μεγαλύτερα από ό,τι ήδη είναι, γιατί της αρέσει να φτιάχνει ιστορίες για να τραβάει την προσοχή των παιδιών και γενικότερα να έχει την προσοχή όλων
λόγω του ότι δεν έχει πάρει στοργή, δεν έχει πάρει αγάπη, δεν έχει πάρει προσοχή από την οικογένειά της. Οπότε όλο αυτό το αναζητεί μέσω των φίλων της. Και όλο αυτό της δημιουργεί ένα κενό και μέσα από τις ιστορίες που προσπαθεί να γεμίσει τα κενά της τα ψυχολογικά. Στην αρχή δυσκολεύτηκα να την προσεγγίσω, γιατί θεώρησα υπερβολικές και τις ιστορίες της και αυτά που έλεγε και ότι καταλήγει στο ότι πηγαίνει με πάρα πολλούς άντρες για να μπορέσει να γεμίσει το κενό της. Θα σε μάθω εγώ να με παρακαλάς. Δεν ένιωσα το παραμικρό. Λογικό με τόσα ρούχα που φοράς. Να με χτυπήσεις πιο δυνατά. Άννα! Αυτό ήταν χάρη. Όχι φιλιά. Όχι έρωτες. Δεν υπάρχει έρωτας, πίστεψέ με. Ούτε αγάπη, ούτε τίποτα. Όλα είναι εγωκεντρισμός, όλα είναι εγωισμός. Σε θέλω τόσο λίγο, όσο με θες εσύ. Πιο δυνατά. Θα περίμενε κανείς πως έχεις περισσότερη δύναμη. Έτσι, ε. Εξ αρχής, ούτως ή άλλως. Η μητέρα του ήταν χίπισσα και ο πατέρας του αστυνομικός. Παρ' όλα αυτά, επέλεξαν πως το καλύτερο για το μέλλον του χαρακτήρα αυτού θα ήταν καλό να πάρει γερές βάσεις και να τον στείλουν σε αυτό το αυστηρό θρησκευτικό σχολείο. Ο οποίος όμως εν τέλει είναι φυσιολογικό να είναι ασυμβίβαστος. Αυτή είναι μια καλή λέξη που θα τον χαρακτήριζε. Ασυμβίβαστος, πολύ κοινωνικός, ασταμάτητος σε πολλά πράγματα, στη κίνηση, στο το μυαλό του, δεν σταματάει να δουλεύει, να σκέφτεται, του αρέσει να ψάχνεται και να διαβάζει συνεχώς, είναι πάντοτε διαβασμένος απέναντι στους φίλους του, του αρέσει να τραβάει τα βλέμματα συνέχεια και φλερτάρει γενικά με την έννοια και την ιδέα της επανάστασης σε οποιαδήποτε μορφή. Απλώς φλερτάρει, δεν έχει δώσει ουσιαστικά δείγματα, δεν κάνει πράξη την επανάσταση αυτή, τουλάχιστον όχι σε αυτό το έργο. Φλερτάρει όμως με αυτή την ιδέα, ψάχνεται για το τι είναι επαναστατικό, ψάχνεται
στο να αποβάλει τα πλαίσια τα οποία του έχουν βάλει με το ζόρι επάνω του. Οι ηθοποιοί μας είναι ο Γιώργος Οτσιάλος, η Μαριέτη Βασιλάκη, ο Αλέξης του Λαμπαούνας, η Έμινη Πολυγέννη και στα βίντεο του προτζέκτορα μεταξύ άλλων συμμετέχουν ο Γιώργος Κυριακόπουλος και ο Βαγγέλης Αλευρής. Βοηθός σκηνοθέτη και ψυχή όλου αυτού είναι η Βίλτερ Τύπη. Κατερίνα Μαραγκουδάκη μας έκανε τα φώτα, η μουσική είναι τον Μάτς και η Γιώδη Τσακάλου και η Φέδρα Ιχάδρα μας βοηθήσαν στην ετοιματολογική της σκηνική που μένει αντίστοιχα.